Πάμε να δούμε ποιοι είναι τώρα μαζί του για να υπερασπιστούν τον κύριο Λιγνάδη. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι. Είναι η κυρία Ελένη Κούρκουλα, η γνωστή ηθοποιός, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επί χρόνια. Πρώην ήταν υφυπουργός, δεν ήταν. Βεβαίως, ήταν και υφυπουργός. Ήταν και υφυπουργός η κυρία Κούρκουλα. Και μαζί είναι. Του ΠΑΣΟΚ. Και μαζί είναι και ο σύζυγός της, ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Άξιον 24, ο κύριος Παναγιωτάκης. Είναι μαζί. Είναι οι δυο τους, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή, πού κυρία Λούρου, για να υπερασπιστούν τον κύριο... Στην Ευελπίδων. Τον κύριο Λιγνάδη. Είναι στην Ευελπίδων, έχουν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης. Τώρα που θα εξεταστεί και το... θα εξεταστεί και είναι στο κυρότερο. Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι, ξαναλέμε αυτή τη στιγμή... Στο δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει για την ένσταση ακυρότητας. Είναι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εκεί είναι και ο ίδιος ο Δημήτρης Λιγνάδης. Εκεί είναι και η κυρία Ελένη Κούρκουλα. Εκεί είναι και ο καναλάρχης του τηλεοπτικού σταθμού Άξιον 24. Και άλλοι 18 μάρτυρες. Είναι 20 μάρτυρες υπεράσπισης του κυρίου Λιγνάδη, όπου περιλαμβάνεται, ξαναλέμε, ηθοποιός και πρώην υπουργός, κυρία Ελένη Κούρκουλα, και ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτάκης. Αναμένουμε να δούμε εάν θα προφυλακιστεί ή όχι ο Λιγνάδης. Αυτό περιμένουν όλοι. Αν βγει, περιμένουν πρώτα να βγει η ένσταση ακυρότητας. Εάν ισχύσει η ένσταση ακυρότητας, δεν θα πάει να απολογηθεί καν, έτσι, ναι. Και να πούμε ότι, μαζί με την κυρία Κούρκουλα είναι και τον κύριο Παναγιωτάκη, είναι και ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Κουβαράς. Τους έχει και, αυτόν ως μάρτυρα. Και ο Γιώργος Κουβαράς, ναι, ο δημοσιογράφος. Ναι, ναι. Ακόμα στην ΕΡΤ είναι ο Κουβαράς. Νομίζω ότι είναι ακόμα στην ΕΡΤ, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί λέει ότι ήταν μαζί. Ήταν μαζί στην Ιθάκη. Τη μία από τις δύο περιπτώσεις που έχει γίνει καταγγελία. Μάλιστα, την ημερομηνία. Ναι, αυτή την ημερομηνία λένε ότι ήταν μαζί στην Ιθάκη. Και η κυρία Κούρκουλα και ο δημοσιογράφος ο κύριος Κουβαράς και ο κύριος Διονύσης Παναγιωτάκης. Μάλιστα. Συγγνώμη, στο Άξιον 24 είναι ο κύριος. Πρέπει να ήταν στην κρατική. Α, για τον Κουβαρά. Ναι. Πρέπει να ήταν παλιά. Στην ΕΡΤ, αλλά και εγώ δεν μίλησα, ναι. Γιατί δεν θυμάμαι αν είναι ακόμα τώρα, τον τελευταίο χρόνο. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Όχι, είναι στο Άξιον 24. Άξιον 24. Μάλιστα. Να δούμε. Έχει πάει με βαριά όπλα πάντως ο κύριος Κούγιας, έτσι, και πηγαίνει να χτυπήσει μια και έξω. Βλέπεις, κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο και κάτι ώρες να συγκροτήσει ομάδα 19 ατόμων ως υπερασπιστική γραμμή. 20. Λοιπόν, τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Αυτό δεν είναι προσπάθεια ξεκλίματος, αυτό είναι προσπάθεια προκειμένου να... αθωωθεί, προκειμένου να μην ξυλιχθεί, προκειμένου να. Για τα δύο. Για τις δύο μηνύσεις. Ναι, για τις δύο μηνύσεις μιλάμε. Για τις δύο μηνύσεις. Των Αιγυπτίων. Των Αιγυπτίων. Για τους δύο Αιγυπτίους.